ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού είναι γνωστοί για τις ικανότητές τους να πετάνε λιάνα σε δύσκολες συνθήκες μέρα και νύχτα πάνω από το Αιγαίο. Βρίσκονται διαρκώς σε ετοιμότητα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο σε επιχειρησιακές αποστολές όσο και σε ρόλο έρευνας και διάσωσης. Στη βάση των ελικοπτέρων ναυτικού στο Μαραθώνα, παρακολουθήσαμε την εκπαίδευση σε αυτού του είδους τις αποστολές, η οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε στις πλέον αντίξωες συνθήκες με απόλυτη επιτυχία. Το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ 212 του πολεμικού μας ναυτικού είναι έτοιμο για απογείωση. Οι καιρικές συνθήκες είναι κάθε άλλο παρά ιδανικές. Η καταιγίδα πλήττει την περιοχή της βάσης ελικοπτέρων στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Οι πιλότοι των ελικοπτέρων εκπαιδεύονται για να φέρουν εις πέρας τις πλέον δύσκολες αποστολές. Είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι που πετάνε κάθε φορά στα όρια, είτε στον πόλεμο είτε στην ειρήνη. Η αποστολή που θα εκτελέσουμε τώρα είναι συντήρηση επιχειρησιακής εκπαίδευσης, διαδικασίες SAR και HOIST. Οι διαδικασίες SAR είναι έρευνα και διάσωση, το HOIST είναι η περισυλλογή ανθρώπου ή τραυματία από κάποιο σημείο δύσβατο που το ελικόπτερο δεν μπορεί να προσγειωθεί. Αυτή τη φορά οι άνδρες πρώτης μοίρας ελικοπτέρων ναυτικού θα πετάξουν σε μια εκπαιδευτική αποστολή για διάσωση και περισυλλογή ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Για την περισυλλογή του θα χρησιμοποιήσουν βαρούλκο. Οι αποστολές SAR και HOIST είναι αρκετά δύσκολες, ειδικότερα τη νύχτα. Αλλά στα ελικόπτερα του πολεμικού ναυτικού είμαστε εκπαιδευμένοι να εκτελούμε τις εν λόγω διαδικασίες κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο διασώστης κρέμεται έξω από το ελικόπτερο. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Όλα πρέπει να γίνουν με απόλυτο συντονισμό και χωρίς λάθη. Οι δυσκολίες είναι ειδικά τη νύχτα, στις ειδικά τις δύσκολες νύχτες χωρίς φεγγάρι, είναι πολύ μεγάλες. Ο καιρός στο Αιγαίο και γενικότερα οι νύχτες του Αιγαίου είναι αρκετά σκοτεινές. Πράγμα που σε δυσκολεύει και πρέπει να είσαι αρκετά εκπαιδευμένος και τυποποιημένος για να φέρεις σε πέρας στην αποστολή. Στη Ρόδο, ο Υπουργός Εθνικής